λοιπόν, δείτε λίγο το intro των Αγγέλων της Χαράς για να μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί τους. Αυτή είναι η επίσημη. Ξέρετε ποιος τώρα είμαι εγώ, ήρθα να σας πω, είμαι το άλογο. Και ξαναβγήκε ο ήλιος. Για να συνδεθώ λοιπόν με την Κλέρη Προκοπίου, θεατροπαιδαγωγό, και τη Δήμητρα Γκλιάτη, σκηνοθέτη. Καλησπέρα. Α, τα κορίτσια είμαστε κοντά στην ηλικία. Θα σας μιλάω στον Ενικό, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία. Κλέρη και Δήμητρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε έτσι, τουλάχιστον. Γιατί αυτό που. Το έργο που κάνετε είναι σπουδαίο. Εμένα, ξέρετε, ως καλλιτέχνη με συγκινεί ακόμα περισσότερο και νομίζω ότι είναι όνειρο των περισσότερων καλλιτεχνών να μπορέσουν να προσφέρουν το φωτεινό τους κομμάτι σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Πείτε μου λοιπόν για το έργο σας. Δεν πειράζει. Μην αγχώνεστε με τα τεχνικά. Μην αγχώνεστε. Λίγο τα τεχνικά, αλλά σας μην αγχώνεστε γι' αυτό. Εγώ δεν έχω συνδεθεί. Ωραία, να σας πούμε κάποια λόγια για μας. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και δική μας η χαρά. Να σας πούμε ότι είμαστε ένας φορέας κοινωνικού σκοπού, προσφέρουμε έργο μέσα από την τέχνη, την εκπαίδευση και τη θεραπεία. Αποτελούμαστε από 12 επαγγελματίες, καλλιτέχνες, ψυχολόγους, παιδαγωγούς και μουσικοθεραπευτές, 20 εθελοντές και 3 επιστημονικούς συνεργάτες. Δραστηριοποιούμαστε σε χώρους υγείας και πρόνοιας, όπως είναι τα νοσοκομεία για παιδιά, φορείς παιδικής προστασίας, φορείς με άτομα με αναπηρία και φορείς φροντίδας ηλικιωμένων. Φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια ύπαρξης. Ξεκινήσαμε το 2011 με τη θεατρική μας παράσταση από τα σαλονάκια στο νοσοκομείο Παίδων. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε ωφελήσει πάνω από 15.000 ανθρώπους. Α, τι συγκινητικό. Και βέβαια, αυτό βλέπω, ναι. Πάνω από 2.400 δράσεις. Θέλω να μου πείτε λίγο για να μπορέσουμε να εισαχθούμε στον κόσμο σας, γιατί, ξέρεις, για μένα καταλαβαίνω πόσο σημαντικό μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο να έρθει σε επαφή με κάτι το οποίο θα του κινήσει το συναίσθημα ή θα ξαναβρει τη χαρά, γιατί αυτό από μόνο του και σωματικά τον κάνει να έχει άλλες αντιδράσεις. Αλλά πες μου για δικές σας στιγμές που έχετε ξεχωρίσει μέσα από όλες αυτές τις δράσεις. Έχουμε ξεχωρίσει άπειρες στιγμές, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Κάτι που μου έρχεται πάρα πολύ γρήγορα είναι μια στιγμή όταν ίδια έπαιζα εγώ στις παραστάσεις, γιατί τη σκηνοθετώ πλέον, αλλά ξεκίνησα το 2011 ως ηθοποιός. Όταν παίζαμε στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα, μπροστά σε ένα κοινό παιδιών 5, 6, 7 χρονών, με την εικόνα που μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Και ζητήσαμε ως ήρωες της παράστασης, οι ηθοποιοί, ζητήσαμε από τα παιδιά σε μια μεγάλη δοκιμασία που περνάγαμε, μια φουρτούνα μέσα στο καράβι κτλ. Να τα παρατήσουμε ή να μην τα παρατήσουμε, πώς να συνεχίσουμε. Λοιπόν, σηκώθηκε ένα παιδί, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, όρθιο, με το χέρι του έτσι ψηλά σηκωμένο και τεντωμένο και μας εμψύχωνε με όλη του τη δύναμη και μας έλεγε «Ποτέ δεν τα παρατάμε, να συνεχίσετε με το κεφάλι ψηλά, είμαστε μαζί σας». Και οι γονείς του και όλοι που ήμασταν εκεί μείναμε άφωνοι με αυτή τη δύναμη που βγήκε από μέσα του τόσο άμεσα και τόσο συγκινητικά. Και την ανακάλυψε εκείνη τη στιγμή και ο ίδιος βέβαια μέσα από αυτό το... Τι ωραίο και τι σημαντικό. Ξέρεις, αυτά είναι σημαντικά. Ελίνα, ναι. Ήθελες να θέσεις και εσύ ένα ερώτημα. Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποιες από τις δράσεις σας και θα ήθελα να πούμε... Με ακούτε? Ναι, σε ακούνε, σε ακούνε. Ωραία, ωραία. Ξεχώρισα κάποιες από τις δράσεις σας. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά να μας πείτε μερικά λόγια και για αυτές. Διαβάζω εδώ για το Angel Clone, για την παλιά Αθήνα, Άρπα Παραμύθι. Πείτε μας λιγάκι για όλα αυτά τα ωραία που κάνετε. Δεν άκουσα πολύ καθαρά. Άκουσα λίγο ότι θέλετε να σας πούμε για τις δράσεις που υλοποιείτε, όπως το Angel Clone, Άρπα Παραμύθι. Ναι, θα σας πούμε βεβαίως. Εξακολουθεί να είναι η θεατρική παράσταση. Μια από τις δράσεις μας, η οποία δεν παρουσιάζεται πια μόνο σε νοσοκομεία παιδών, αλλά και σε φορείς προστασίας, παιδικής προστασίας και σε φορείς με άτομα με αναπηρία. Και τολμήσαμε, κάναμε και κάποιες παραστάσεις στους ηλικιωμένους και είχαμε πολύ ωραία ανταπόκριση με ένα πρόγραμμα Intergeneration με παιδιά.
Τη μουσικοθεραπεία επίσης. Με τη μουσικοθεραπεία πηγαίνουμε στα ογκολογικά τμήματα και στην εντατική και στα παιδοψυχιατρικά με τον μουσικοθεραπευτή μας τον Δημήτρη τον Κουκουράκη και για πρώτη φορά στην Ελλάδα πηγαίνουμε στην εντατική νεογνών με τη Χριστίνα την Καλλιώδη. Τώρα για τα υπόλοιπα προγράμματα που ρωτάτε, η Παλιά Αθήνα είναι ένα μουσικοχορευτικό πρόγραμμα που είναι ειδικά για ηλικιωμένους. Είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα γιατί τους εντάσσει με ερωτήσεις, με συζήτηση. Μπορεί οι ίδιοι ηλικιωμένοι να φέρουν μια δικιά τους ιστορία. Είναι υπεύθυνη γι' αυτό η Κριστίνα Μπαπτίστα, η οποία είναι και ψυχότρια χορού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να συμβεί μια πολύ όμορφη στιγμή χορού σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με αυτά τα προγράμματα. Για το Angel Clone που ρωτήσατε, είναι ένα από τα πιο καινούργια μας προγράμματα. Ξεκίνησε και αυτό σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων και η αντίδραση ήταν, η ανταπόκριση ήταν πολύ όμορφη γιατί παρόλο που γίνεται ψηφιακά, είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε μέσα στον κορονοϊό. Οπότε το πρώτο ήταν σε ζωντανή σύνδεση, όπως είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Και όμως είδαμε ότι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται, συνδέονται, χαίρονται πάρα πολύ. Κορίτσια, μπράβο σας. Ο Γιώργος Δάσκαλος θέλει να σας απευθύνει ερώτημα. Θα ήθελα, παιδιά, να μου πείτε πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τους Άγγελους της Χαράς, με ποιον τρόπο και επίσης πού μπορούμε να μπούμε για να δούμε όλες τις δράσεις σας. Ναι. Βεβαίως, μπορείτε να μας βρείτε στο site μας. Είναι το www.angelsofjoy.gr. Είμαστε και στα social media. Οπότε, Angels of Joy μας βρίσκεται. Στο site μας μπορεί κάποιος να κάνει δωρεά ή χορηγία. Μπορεί να συμπληρώσει φόρμα για να γίνει εθελοντής. Και βέβαια αυτή τη στιγμή μας υποστηρίζει και το UB Hero, όπου μπορεί κάποιος να κάνει τις αγορές του σε γνωστά καταστήματα και ένα ποσοστό έρχονται στους Αγγέλους της Χαράς. Κλέρη και Δήμητρα Αγγελένιες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. UB Hero, εσείς μπείτε. Δεν χρεώνεστε τίποτα παραπάνω. Κάνετε τις αγορές σας και βοηθάτε και τη φιλανθρωπική οργάνωση της επιλογής σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργακο, ανάλαβε. Τι ωραία χαμόγελα. Αγγελένιες.